Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει διάφορες υποσχέσεις ώστε να αντιμετωπιστούν τα αίτια της μετανάστευσης στο παρελθόν. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Αυτό που θέλουμε πραγματικά να δούμε στην μεταναστευτική ατζέντα είναι να φέρουμε πιο κοντά τις πολιτικές μετανάστευσης και ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει πως ο απότερος σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο σημείο όπου η μετανάστευση θα υπηρετεί την ανάπτυξη και η ανάπτυξη θα ενισχύει την μετανάστευση. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει πραγματικά να αποκτήσουμε περισσότερο συγκεκριμένα, περισσότερο στοχευμένα εργαλεία, όπως ένα ειδικό ταμείο που πραγματικά να μας ενεργοποιεί ώστε να επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα προγράμματα. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις χώρες από τις οποίες φεύγουν άνθρωποι, όπως η Σομαλία ή η Ερυθρέα, για παράδειγμα, είναι χώρες που κατέχουν θλιβερό ρεκόρ στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πιστεύω πως οποιοδήποτε ποσό αναπτυξιακής βοήθειας μπορεί να το αλλάξει αυτό. Θα έλεγα πως δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τρέξουμε παράλληλα τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και δεν θα έπρεπε. Δεν πρέπει να σταματήσουμε αυτού του είδους τον αναπτυξιακό διάλογο για την μετανάστευση, μόνο και μόνο επειδή ελοχεύουν κίνδυνοι ότι δεν θα καταφέρουμε να επηρεάσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δημοκρατικού περιβάλλοντος στους εταίρους μας. Με ποιον τρόπο παρακολουθείτε πού πηγαίνουν τα χρήματα, με ποιον ακριβώς τρόπο ξοδεύονται, αν τα χειρίζονται κυβερνήσεις ή συμβαίνει κάτι άλλο? Δεν σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε προγράμματα απευθείας υποστήριξης μέσω κυβερνητικών καναλιών για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Θα προτιμήσουμε να πάμε μέσω των εταίρων μας στην εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων. Εταίροι μας είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθνικοί αναπτυξιακοί φορείς.